Να σταματήσει η καταστροφή των υπαρχόντων επιχειρήσεων και σειρά μέτρων για τη στήριξή τους είναι οι δύο άξονες πάνω στους οποίους κινούνται οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη μικρομεσαία επιχείρηση, οι οποίες συνεχίζουν να βάζουν λουκέτο με ηλικιώδεις ρυθμούς. Εμείς θεωρούμε απαραίτητο μοχλό τις προσπάθειες που θα κάνουμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, της προοδευτικής ανασυγκρότησης, γιατί εξαρτάται και τι ανάπτυξη θα έχεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κινούμε η πρότασή μας σε δύο άξονες. Η μία είναι να σταματήσει η καταστροφή των υπαρχόντων επιχειρήσεων. Δεν μπορούν να κλείσουν άλλες επιχειρήσεις. Έχουν κλείσει πάνω από 250.000. Άλλες 200.000 επιχειρήσεις θεωρούν ότι δύσκολα θα βγάλουν το 2014. Αυτό σημαίνει ότι αν κλείσουν αυτό που υπολογίζουν όλα τα ιστήτα, ότι φέτος θα κλείσουν 60.000 επιχειρήσεις παραπάνω από όσες θα ανοίξουν, σημαίνει ότι θα προσθεθούν στον καβά της ανεργίας άλλοι 180.000 άνθρωποι. Δεν μπορεί να πάει λοιπόν άλλο αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν συγκεκριμένα μέτρα άμεσης ανακούφισης αυτού του κόσμου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επεξεργαστεί μια, ας το πούμε, ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία είναι ανοιχτή όμως προς την διαβούλευση με την κοινωνία, που μπορεί όμως να δώσει την πρώτη ανάσα. Και μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται μια νέα συσάχτεια για τα χρέη προς τις τράπεζες των επιχειρήσεων, διότι δεν ευθύνονται αυτές που έχει πέσει η ζήτηση. Δεύτερο, ρύθμιση ουσιαστική για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και την δημόσιο. Δεν μπορεί να υπάρχουν πρόστιμα και προσαυξήσεις, παγώνουν τα παλιά χρέη σε αυτή τη φάση, ώστε να υπάρξει μια εσωτερική, ας το πω, ένεση οικονομική στις επιχειρήσεις να ξαναπάρουν μπροστά. Προστασία της επαγγελματικής στέγης, φορολογικό σύστημα το οποίο θα προστατεύει και θα είναι με βάση τα πραγματικά εισοδήματα και θα φορολογούνται αυτοί που διακατέχουν τον πλούτο της χώρας. Ο καθένας με την ικανότητά του, δηλαδή με τη δυνατότητά του. Συγκεκριμένα μέτρα πάνω στα μέτρα δηλαδή, της φορολογίας, χαμηλότερους συντελεστές και όσο αφορά τα πρώτα είδη βασικής ανάγκης, αλλά και όσο αφορούν μπορούν να δημιουργήσουν και προοπτικές εξαγωγών. Τράπεζα συνεταιριστικές και ειδικού σκοπού, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου κυρίως θα στοχεύσουν στις παραγωγικές επιχειρήσεις, αυτές που έχουν σχέση και με την αγροτροφική διαλυσίδα. Ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση με την καινοτομία και βέβαια γενικότερα όλα αυτά τα μέτρα τα οποία μπορούν, έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σε σχέση με τα εργαλεία που θα χρειαστούν ώστε να φτιαχτεί ένα τελείως διαφορετικό φιλικό περιβάλλον απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι αυτές είναι και πιο ευλίες σε περιόδους ύφεσης όπως περνάει σήμερα η Ευρώπη, να κινηθούν πιο γρήγορα ώστε και απασχόληση να δημιουργηθεί και κυρίως να υπάρξει αυτό που λέμε η παραγωγική ανασυγκρότηση. Στην Ελλάδα δυστυχώς είχαμε ένα φηματικό κακό μοντέλο ανάπτυξης μέχρι το 2009, το οποίο διώκωσε πολύ τον εμπορικό χώρο με εισαγόμενα προϊόντα κατά 75%, απομείωση της παραγωγικής μας βάσης, και δεν είναι γιατί αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, μπορεί να αλλάξει, αλλά χρειάζεται μια τελείως διαφορετική πολιτική από αυτό που γίνεται σήμερα. Σε αυτό το νέο πλαίσιο που προτείνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο ρόλος του κράτους θα είναι η στήριξη των υποδομών, της τεχνολογίας και της εξωστρέφειας, η αναζήτηση συνεργειών μεταξύ των μέσων μαζικής ενημέρωσης και πάνω απ' όλα η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στη δημιουργικότητα των νέων ανθρώπων της χώρας.